Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε ακόμη ένα unboxing, ένα τεράστιο eBay unboxing, 12 πακέτα θα ανοίξω για σας, ήρθανε τόσα και θα τα ανοίξω για να τα δούμε παρέα. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα-ένα τα πακετάκια μας, μια και είναι αρκετά και θέλω να προλάβω να τα κάνω χωρίς να βαρεθείτε, αν και δεν νομίζω να βαρεθείτε με τόσα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι περιμένω πολλά από καλώδια, γάντζους, φακούς, πρελόκ. Πολλά πράγματα, θα τα δούμε όλα μαζί ένα-ένα, τι είναι, τι δεν είναι. Πάμε να δούμε το πρώτο πακέτο, μικρό αρκετά. Cash converter θα είναι φαντάζομαι. Τα κουτιά είναι στα κινέζικα απ' έξω, τα πακέτα γράφουν περισσότερα κινέζικα. Οπότε δεν ξέρω τι έχει μέσα. Πάμε να δούμε το πρώτο. Ω, ναι, το πρώτο είναι ένα OTG. Είναι αυτό εδώ, το μικρούλι OTG. Το οποίο είναι το σύμβολο του Android, ένα μικρό Android ρομποτάκι, το οποίο από τη μία πλευρά έχει mini USB, ναι, USB, και από πίσω από την άλλη πλευρά βάζουμε το φλασάκι μας για να το συνδέουμε πάνω στο tablet ή στο κινητό μας να βλέπουμε τα αρχεία μας. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι πρακτικό, θα το χρησιμοποιήσω για το tablet μου, είδατε το unboxing, πιστεύω να σας άρεσε. Προσωπικά την έχω καταβρει, έχω βάλει και μια 64 κάρτα, πάει καλά, οπότε ψάχνω να βρω γκατζετάκια για το tablet. Πάμε να συνεχίσουμε στο επόμενο. Τα OTG είναι υπέροχα. Πραγματικά παίζει να είναι, να είναι lifesaver, να σώζουν πραγματικά ζωές. Πάμε στο επόμενο. Γενικά άμα βρείτε φθηνά να τα πάρετε, το συγκεκριμένο είχε γύρω στα 50 με 60 λεπτάκια. Και είναι και ωραίο. Είναι και cute. Το επόμενο είναι, έχει τίποτα άλλο. Έχει και ένα λουράκι μέσα με μπρελόκ. Είναι ένας φακός. Αρκετά μικρός. Τώρα γιατί τον πήρα αυτό το φακό, τον βρήκε τον αδερφός μου σε πληστηρασμό. Παίρνει μια μπαταρία αλφα-αλφα μέσα. Μεταλλικός είναι, αλουμινένιος. LED μέσα. Όμορφος σχεδιασμός, αρκετά απλός. Το κουμπί είναι πίσω στο πλάι, πίσω στον πάτο μάλλον, και έχει και ένα μπρελόγκ για να το κρεμάς. Πάρα πολύ καλό. Νομίζω, δεν θυμάμαι αν είναι μόνο αυτό ή πήραμε και ένα για μένα, γιατί ζήλευα και έλεγα στον αδερφό μου να πάρω κι εγώ. Οπότε του λέω ότι παίρνεις τώρα από εδώ και πέρα, θα παίρνεις επί δύο. Γιατί κι εγώ παιδί είμαι. Και θέλω κι εγώ τέτοια πράγματα. Πάμε στο επόμενο πακέτο, να δούμε τι είναι με τη σειρά του. Εν τω μεταξύ, ο αδερφός μου με εκβίαζε σήμερα. Άνοιξε τα, να καταφέρω να τα πάρω. Είναι ο ίδιος φακός, σας είπα. Πήραμε δύο τελικά, ένα για μένα, ένα για τον αδερφό μου. Αυτός εδώ είναι. Το ίδιο πράγμα, είναι πολύ όμορφος σχεδιασμός. Λοιπόν, το βάζω και αυτό στην άκρη. Οπότε τώρα θα έχουμε από έναν. Το επόμενο πακέτο είναι αρκετά μεγάλο. Υπάρχει ένα μυστηριώδης πακέτο το οποίο δεν έχω ιδέα πραγματικά, ενώ τα άλλα αποπτεύομαι τι μπορεί να είναι. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν πάει το μυαλό μας πουθενά. Και τι είναι, λίγο ξεχωριστό, λίγο περίεργο. Και λέμε εμείς παραγγείλαμε τέτοιο πράγμα, θα δούμε. Και, ω, το επόμενο. 1, 2, 3, 4, 5. Χτυπάνε και τα κινητά. Λοιπόν, 5 paracords με τα γατζάκια τους, με όλα. Το paracord είναι κορδόνι επιβίωσης, έχει το εξωτερικό νήμα και μέσα μικρά νήματα τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις για διάφορες χρήσεις, για ράψιμο, για ψάρεμα, για το οτιδήποτε. Είναι κορδόνια επιβίωσης τα συγκεκριμένα. Είχα παραγγείλει κάποτε πριν από καιρό, επειδή μαζεύουμε ήδη επιβίωση έτσι από χόμπι, πείτε το κυρίως, γιατί έχει πολύ πλάκα να το κάνεις. Είχα παραγγείλει 5 μέτρα από εδώ από Ελλάδα. Το είχα πάρει τα 5 μέτρα γύρω στα 7-8 ευρώ, δεν θυμάμαι από ένα κατάστημα. Αυτό είναι πολύ πιο οικονομικό σε διάφορα χρώματα όπως βλέπετε. Είναι αρκετά ανθεκτικό, αρκετά πρακτικό. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα με αυτό. Από διακόσμηση βραχιόλια, γι' αυτό έχει και αυτό εδώ. Για να φτιάξεις βραχιόλι με paracord επιβίωσης και να το κουβαλάς συνέχεια μαζί σου. Πάρα πολύ όμορφο και πρακτικό και αυτό. Μπορώ να σας πω, προτιμώ το μαύρο πιο πολύ, αλλά εντάξει. Έχουμε σε ροζ, πορτοκαλί, μπλε, μαύρο και μοβ. Να πάνε στην άκρη και αυτά. Μισό λεπτάκι, να τα πασάρω δίπλα. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι τι είναι? Το επόμενο είναι κάτι που το ήθελα και εγώ, το βρήκε ο αδερφός μου
νομίζω με 1-1,5 ευρώ. Πώς το πήρες? Τα ειδίζες. Πόσο τις πήρες τις ειδίζες? 90 λεπτά. Ακόμα πιο φθηνά από ό,τι υπολόγιζα. Λοιπόν, οι συγκεκριμένες δίζες είναι για να βάζεις τα κλειδιά σου. Επειδή έχω βαφτιστεί στο πόστο του θαλαμοφύλακα, πραγματικά έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τα κλειδιά από τον τελευταίο καιρό. Τα κλειδιά από το ντουλάπι, από το φοριαμό μου και όχι μόνο. Οι συγκεκριμένες δίζες είναι δίζες οι οποίες σε βοηθάνε να βάλεις τα κλειδιά σου ή οτιδήποτε άλλο δεν θες να χαθεί. Βιδώνουνε και έτσι εξασφαλίζεις ότι δεν θα χάσεις κάτι που εσύ δεν θες να χαθεί. Πρακτικό, πρακτικότατο, είναι 10 στον αριθμό, πακετάκι, βγαίνει 9 λεπτά κάθε μία αντίζα. Αρκετά χρήσιμη, αρκετά πρακτική. Σήμερα θα δείτε αρκετά πραγματάκια τέτοια, νομίζω, γιατί έχουν πάρει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό, έχουν παραγγείλει πάρα πολλά. Προχωράμε στο επόμενο πακέτο και το επόμενο πακέτο μέχρι να ζουμάρει και αυτή η έρμη κάμερα. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ. Λοιπόν, τι είναι αυτά εδώ, μετρώει και το μάτι μου. Αυτά εδώ λοιπόν είναι μικρά καλώδια με τα οποία... Βασικά να ανοίξω ένα. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να τα έχουμε πάρει για λεντοτενίες, για να μπορείς να συνδέσεις λεντοτενίες επάνω και να τις περνάς πάνω σε θηλυκό ή αρσενικό βίσμα και να τα τοποθετήσεις στο τροφοδοτικό του εκάστοτε που έχεις την κάθε φορά. Επειδή σας είπα ασχολούμαι πάρα πολύ μελέτη φωτισμού, πήραμε και αρκετά τέτοια καλώδια για να μπορούμε να παίζουμε. Πάμε στο επόμενο, τα παλασάρω και αυτά δίπλα. Έχουμε ειδικό κουτί που βάζουμε όλα τα LED μας μέσα. Σήμερα είναι γρήγορο το eBay unboxing, απλά είναι τόσα πολλά τα πακέτα που δεν θέλω σε καμία περίπτωση να σας κάνω να βαρεθείτε. Λοιπόν, πολύ καλά προστατευμένο για ένα μικρό, μικρό πακετάκι. Να δούμε τι έχει μέσα. Τι να έχει άργια. Οχο, ένας φακός ακόμη. Αυτός είναι μεγάλος. Σίγουρα τους έχετε δει να τους πουλάνε οι πλανόδι στο δρόμο αυτούς τους φακούς. Είναι νομίζω με τις 3 αλφα μπαταρίες παίρνει μέσα σε ειδική θήκη. Αυτή εδώ είναι. Της πλάκας ίσως, αλλά τη δουλειά του θα την κάνει. Είναι αρκετά φθηνός, κάτω από 1 ευρώ και αυτός. Πολύ πρακτικός, με LED μπροστά. Πόσο? Είναι UV. Ναι, ο συγκεκριμένος, βασικά εγώ δεν το είχα ξεχάσει, δεν είναι απλός φακός. Τώρα μου λέει ο αδερφός μου από δίπλα, σήμερα έχω και συμμετοχή, βοήθεια από το μπάρι. Ο συγκεκριμένος φακός είναι UV, ultraviolet φακός, ο οποίος εκπέμπει σε κάτω από το μόβο από χρώσεις, για να μπορείς να βλέπεις πράγματα που δεν φαίνεται. Τουλάχιστον με το στορατό φάσμα. Είναι διαφορετικός από τους άλλους, δεν βγάζει κίτρινο-λευκό φως. Ultraviolet με 60-80 λεπτά πόσο είχε. Εντάξει. Θα δείτε και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο. Και είναι και βαρύ αυτό. Λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο και στο επόμενο. Αυτό είναι δικό μου. Αυτό είναι 2,5 ευρώ το πήρα νομίζω. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6 τσιμπίδες. Είναι τσιμπίδες για να κάνεις διάφορες εργασίες. Όσοι ασχολείστε με μοντελισμό, ασχολείστε με μικροηλεκτρονικά, με διάφορα πραγματάκια, χρησιμοποιείτε, ξέρετε πάνω κάτω από αυτές. Δεν είναι τόσο εντυπωσιακά τα μεταλλά τους, απλά είναι. Και εγώ για απλές εργασίες τις θέλω, δεν θέλω τίποτα το τρελό, το εξειδικευμένο. Άμα δείτε, κάθε μία έχει τη δική της ιδιαίτερη μύτη, είναι χρήσιμες, πολύ πρακτικές, με έχουν βοηθήσει πολλές φορές, ειδικά όταν φτιάχνω διάφορα πραγματάκια για τον υπολογιστή και όχι μόνο, ή όταν κάνω διάφορα σκαλίσματα. Προσωπικά τις χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Πολύ πρακτικές και πολύ οικονομικές. Νομίζω, ναι, η τιμή τους 2,5 ευρώ παρά είναι καλή. Πάμε και στο επόμενο. Πλάκα, άνοιξα πάρα πολλά μέχρι τώρα, τελειώνουν τα πακέτα. Πάμε στο επόμενο, το οποίο θα το ανοίξουμε το μαχαίρι. Είναι ένα μικρό κουτάκι. Αυτό το βλέπαμε και λέγαμε τι να είναι. Το μυαλό μου δεν πάει πουθενά, να σας πω την αλήθεια.
Και για να δούμε 3W. Small inter... φίλτρο είναι. Τελικά είναι φίλτρο. Ένα φίλτρο για το ενιδρίο του αδερφού μου, το οποίο καθαρίζει το νερό. Έχει εδώ το σωληνάκι του μέσα σε σακουλάκι προστατευτικό. Εντάξει, τώρα τι να προστατεύσω το σακουλάκι δεν ξέρω, αλλά είναι αυτό εδώ πέρα. Μπαίνει επάνω το σωληνάκι, τοποθετείται στο ρεύμα. Βλέπετε, όλα έρχονται με αμερικανικού τύπου μπρίζες, γι' αυτό και οι κονβέρτορες που παίρνουμε για να εναλλάσσουμε το ρεύμα. Οπότε είναι αρκετά χρήσιμη, τουλάχιστον για τα πράγματα, τον εξοπλισμό που παίρνουμε. Από εδώ Ελλάδα είναι σίγουρα πολύ πιο οικονομικό, πολύ πιο φθηνό, οπότε πάει και αυτό μέσα. Γενικά σας το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ και σε άλλα βίντεο, ο εξοπλισμός ενιδρίου και όχι μόνο είναι πολύ ακριβό χόμπι όταν το παίρνεις από εδώ. Στο εξωτερικό θα βρεις πολύ πιο φθηνές και οικονομικές προσφορές για αυτά που θες. Εν τω μεταξύ μου αρέσει, είχα παραγγείλει πόσα Dota Breloc, πόσα πραγματάκια τα οποία δεν έχουν έρθει ακόμα και δεν τα βλέπω να έρχονται κιόλας, πλάκα πλάκα. Έχω παραγγείλει πολλά πράγματα που δεν βλέπω να έρχονται και ανησυχώ όσο περνάει ο καιρός. Ελπίζω να μην μας ξεχάσουν. Και πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι ένα καλώδιο για τις κατασκευές μας, για τον ιδρύο, για 1002. Είναι με δύο μαύρο, μαύρο και κόκκινο καλώδιο, δύο άκρες. Πρακτικό για κατασκευές. Το βρίσκουμε, πόσο το πήραμε αυτό? Πρέπει να το πήραμε κανένα 1-2 ευρώ. Μπορεί και πιο οικονομικά από αυτό βασικά. Μπορεί και πολύ πιο φθηνά από αυτό. 1-5. 1-85. Λοιπόν, τσίμπα και αυτό. Και πάμε τώρα στο τελευταίο. Το τελευταίο πακέτο που θα ανοίξω σήμερα. Α, δούμε τι είναι και αυτό. Θα σας πω την αλήθεια. Περιμένω κάποια πράγματα τα οποία τα θέλω πώς και πώς. Αλλά ακόμη δεν έχω δει φως. Τέλος πάντων, για να δούμε τι θα δούμε. Ελπίζω να μην καθυστερήσουμε πολύ. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να μου φάγανε 2-3 πακέτα. Για, θα δούμε. Έχει το επόμενο. Ω, το επόμενο είναι κάτι που το περίμενα εγώ. Τώρα βλέπετε μια καρδιά. Α, έχω άλλο ένα. Το τελευταίο είναι αυτό. Το πρώτο τελευταίο είναι αυτό που σας άνοιξα, λοιπόν. Βέβαια, όταν το πήρα δεν είχα δει ότι είχε καρδιά επάνω. Είναι, όπως καταλάβετε, ένα καλώδιο για να φορτίζεις τον υπολογιστή σου. Και θα μου πεις τι το ιδιαίτερο έχει αυτό το καλώδιο. Δηλαδή αυτό το καλώδιο με δύο καρδιές. Βασικά στην ουσία έχει, έχει το ρόμβο και έχει μια καρδιά, ένα από την τράπουλα. Μου δίνεις λίγο το powerbank σου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, και τώρα θα σας δείξω το τι ιδιαίτερο έχει αυτό το καλώδιο. Παίζει δηλαδή ό,τι πιο καγκούρικο θα δείτε για υπολογιστή πραγματικά. Δεν νομίζω ότι έχετε ξαναδεί κάτι τόσο καγκούρικο πραγματικά. Λοιπόν, ελπίζω να πιάσει, να δουλέψει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά είναι ένα χρωματιζόμενο καλώδιο το οποίο φέγγει με μοβ χρώμα. Είναι αρκετά όμορφο στο σκοτάδι πραγματικά. Όταν φορτίζει μια συσκευή φωτίζεται ολόκληρο, πραγματικά πολύ όμορφο, πολύ εντυπωσιακό. Κάποιοι βάζουν φώτα κατά από το κινητό, κάποιοι βάζουν φώτα μέσα στους υπολογιστές. Εμείς βάζουμε φώτα και στα καλώδια που φορτίζουμε τις συσκευές μας. Ναι, γιατί πιο κάγκουρα σπισί πεθαίνεις. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι, ελπίζω να σας αρέσει. Όσο περνάει η ώρα βλέπω ότι φορτίζει όλο και πιο πολύ με ρεύμα. Έχει και ένα προσωπάκι εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται. Αρκετά εντυπωσιακό θα έλεγα. Μ' αρέσει. Και πάμε και στο τελευταίο πακέτο. Ευχαριστώ, Βαρύ. Πάμε στο τελευταίο πακέτο. Βασικά, πλάκα πλάκα, έχω μοιρασμένα πακέτα, έχω άλλα δύο. Τα βάζω, εντωμεταξύ είναι τόσα, τα οποία τα έχω μοιράσει δεξιά και αριστερά. Ψέματα. Πάμε στο πρώτο τελευταίο. Λοιπόν, το πρώτο τελευταίο, να δούμε τι είναι. Α, αυτό λοιπόν είναι ένα μπρελόκ σταυρό. Τώρα θα μου πεις γιατί πήρες μπρελόκ σταυρό. Γιατί ήταν ωραίο, γιατί η τιμή του ήταν κάτω από 1 ευρώ και ήταν εντυπωσιακό. Και θέλουμε να το δούμε. Εν τω μεταξύ, δεν πίστευα ότι θα είναι τόσο μικρό. Πραγματικά
Σε καμία περίπτωση δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο μικρό, λέω, τόσο μεγάλο. Τεράστιο. Μπράβο. Και η κατασκευή του είναι μέταλλο, είναι αρκετά καλό. Μέταλλο αρκετά μεγάλο, βλέπετε σχέση με το χέρι που είναι αρκετά μεγάλο. Γιατί όχι. Και πάμε και σε αυτό εδώ. Το οποίο πάνω έχει το αστείο αυτό. Βασικά αυτό το πακέτο που μας έκανε ακόμη πιο πολύ να απορρίσουμε τον αδερφό μου. Έχει πάνω ότι ζυγίζει μισό κιλό. 500 γραμμάρια. Στο δείξω κιόλας. Το οποίο είναι ούτε μισό κιλό ούτε 5 γραμμάρια δεν ζυγίζει. Και απορώ τι έχει μέσα. Και λέγαμε λες να έχει μέσα κανένα χαρτί όπως αυτά που βλέπουμε σε κάτι fail eBay unboxing. Το οποίο μάλλον σου ξεκροϊδεύει, που είναι το πιο πιθανό. Ελπίζω να μην είναι τίποτα τέτοιο, γιατί πραγματικά θα κλάψουν μανούλες. Και πάμε να το δούμε. Λοιπόν, τώρα πραγματικά βλέπω και το χαρτί. Για να δούμε. Σοβαρά τώρα. Σκίσανε το φάκελο για να το βάλουν μέσα στο κουτί. Είμαι σίγουρος ότι τυπάς το παρήγγειλε από κάπου αλλού. Τέλος πάντων, τρεις είχαμε παραγγείλει. Αντάξει, ο αριθμός είναι σωστός. Το αστείο είναι ότι είναι μια σταλιά. Όταν το βλέπεις, λες πω πω τι μεγάλος γάτσος είναι. Και είναι αυτό εδώ. Είναι πιο μικρό και από το δάχτυλό μου. Είναι τρεις γάτσοι. Χρήσιμη για τα κλειδιά, εντάξει, είναι σε ωραίο μέγεθος, δεν λέω, ειδικά για κλειδιά βολεύει, δεν είναι τεράστιο, δεν μπορεί να το χάσεις. Μπορείς να βάλεις τα κλειδιά σου επάνω και θα είσαι μια χαρά. Λοιπόν, τρία χρώματα, χρυσό, πράσινο, μπλε, γυαλιστερά, ειρηδίζοντα. Αυτό εδώ είναι, εντάξει, τι να πω, πραγματικά respect, υγεία πάνω απ' όλα. Μια σταλίτσα είναι, θα μου δώσει κανένα. Θα μου δώσει κανένα γάτσο, θα τον καβατζώσω. Λοιπόν, αυτό ήταν το eBay unboxing και ελπίζω να σας άρεσε. Βέβαια, είναι λίγο τραγικό έτσι, δείτε. Ένα κουτί για τρία γατζάκια, μια σταλιά το καθένα. The fuck δηλαδή. Έλεος. Αυτό ήταν το eBay unboxing, 12 πακέτα. Κώστας εδώ, check the down. Ελπίζω να σας άρεσε. Συγχωρήστε βέβαια την προφορά μου ώρες. Κάποιοι βέβαια με κοροϊδεύετε. Άλλοι λένε είσαι βλάχος, είσαι τότε, είσαι το άλλο. Επειδή πολύ. Γράφετε τέτοια σχόλια. Παιδιά, είμαι από ένα νησί, το πιο λαλιά μας. Τονίζουμε λίγο ιδιαίτερα το λάμδα και το νι. Οπότε έτσι μιλάω, τι να κάνουμε, αυτό είναι το στυλ μου. Αν σας αρέσει καλώς, αν δεν σας αρέσει ακόμα καλύτερα, υγεία. Λοιπόν, Κώστας, check tech now. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, για τα σχόλιά σας, για το υποστήριξή σας. Ξέρω ότι τα αγαπάτε τα eBay unboxing. Ξέρω ότι περιμένετε να τα δείτε και εγώ θέλω να βλέπω eBay unboxing. Φυσικά, τι να βλέπω, όταν τα κάνω και να τα βλέπω μετά, γιατί κάθομαι και τα ξαναβλέπω. Είναι εντυπωσιακά και θα δείτε, βασικά, βλέποντας την υπολογιστή μου, έχω μαζέψει πολύ υλικό από eBay unboxing, τα οποία απλά περιμένω τον κατάλληλο χρόνο για να σας τα δείξω. Δεν θέλω να σας φορτώσω το ένα μετά το άλλο, γιατί θα τα βαρεθείτε. Θέλω σιγά σιγά να σας τα δείχνω πραγματικά και περιμένω και άλλα πράγματα να έρθουν. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το αγαπήσετε. Ό,τι θέλετε με ρωτάτε, check tech now, Κώστας εδώ, το ξαναλέω για 15η φορά προφανώς. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας παιδιά!